ότι μ' αρέσει που κατηγορείς τον κόκκινο κάθε μέρα. Στις τρεις κλαπακιάζεις και μιλάς με γεμάτο στόμα. Καραφλό φαγανό, δελφίνι. Με είδες ποτέ να τρώω, ρε φίλε, μετά τα μεσάνυχτα. Πριν την εκπομπή, ναι. Μετά την εκπομπή δεν τον έχω δει να. Πάμε παρακάτω. Πάμε, ναι. Πάμε γρήγορα. Έλα, έλα, φίλε, ναι. 8 κόρνερ είχε το μάτς χθες. Άντε, ρε φίλε, μας τα έκανε τα ούλια. Με ρωτήσανε, απαντάω. Έλα, φίλε. Έλα, καλησπέρα. Γεια χαρά. Πήρα να παραδεχτώ σήμερα την ανάλυση γιατί δεν ήταν ακτινογραφία, ήταν μαγνητική τομογραφία. Α, στο ασκήπιο πήγε. Ναι, ναι. Όχι, ήταν πάρα πολύ καλή ανάλυση για τον ΠΑΟΚ. Η σύγκριση προσαρτική ήταν λίγο άκερη για. Δεν θα ήθελα να το. Να αναφερθεί ο Σαλπικίδη. Τώρα ο Σαλπικίδη είναι παρελθόν. Όχι, ναι, εντάξει, το ξέρω, αλλά ο Μπερμπάτοφ τριπλάρι, τον έχει δει τριπλάρι. Εντάξει. Δεν τον είδα. Τριπλάρι, όχι. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, τώρα το δεύτερο. Ο Μάνο είναι πολύ κουραστικό. Αντί να πάρει να μιλήσει για την ομάδα του, μιλάει για τον ΠΑΟΚ. Αυτό τον πονάει. Εντάξει. Ναι, κάθε μέρα αυτό τον πονάει το Μάνο. Τον πονάει. Τρίτο. Κώστα. Ναι. Τη γνώμη σου, γιατί γίνεται αυτό που γίνεται στον ΠΑΟΚ. Κρύβεται ο Άρνεσεν πίσω από τον Τούντορ ή ο Τούντορ πίσω από τον Άρνεσεν. Δάγκωσε ο Άρνεσεν τον με το. Για άλλη μια φορά δαγκάσε το μεγαλομέτωπο του ΠΑΟΚ. Τον Ιβάν αυτό. Το δάγκωσε. Θα σου πω γιατί το δάγκωσε. Δεν ισχύει, φίλε. Θα σου πω γιατί το δάγκωσε. Διαφωνώ οριζόντια και κάθετα. Θα σου πω γιατί το δάγκωσε. Βγάλω τον Μπερμπάτοφ από τη μέση που τον πήρε ο άλλο. Χωρίς να το ρωτήσει. Ο Γλύκο είναι καλύτερο του Όλσεν. Όχι. Όχι, ή χειρότερος. Ούτε. Πάμε παρακάτω. Ο Λέοβατς είναι καλύτερος από τον Κωνσταντινίδη και τον Μπέλκα να παίξει εκεί αριστερά. Νομίζω στη σέντρα. Πρέπει να έχει καλύτερη σέντρα Κώστας. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Ο Σάμπο είναι καλύτερος από τον Χαρίση. Όχι, από τον Μιστακίδη είναι πολύ χειρότερος κιόλα. Ο Μπερμπάντοφ στο 3-5-2 χωράει μαζί με τον Κλάους. Δεν χωράει γιατί είναι ίδιοι. Άμα δεν έχει γιομίσματα μέσα, ποιος θα πάρει κεφαλιά. Μάλιστα. Χωρίς γεμίσματα ούτε ο ένας ούτε ο άλλος θα πάρει. Οι παίκτες που έφερε δηλαδή για τον ΠΑΟΚ είναι παίκτες να βγεις τέταρτος, τρίτος, πέμπτος. Ξέρεις τι δεν έχω δει Κώστα εγώ. Δηλαδή, εάν δεν το δάγκωσε κανονικά, δεν του ρούφηξε το μεδούλι, τι τον έκανε δηλαδή εγώ. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Ναι. Αν τις μεταγραφές αυτές έκανε ο Βρίζας, θα καυγίζατε. Κοίταξε, δεν έχω δει τον Τζίμιρο. Που ίσως αυτός τα άλλαζε όλη την τον Αντώνη που σε είπα δεν θα το δεις ποτέ στον ΠΑΟ. Τι τον έφερε, να κάνει τι. Αυτό είναι μια ερώτηση. Ποιον Αντώνη είναι, τον Τόνι Άντωνη, πώς το λένε. Πες μου λίγο τώρα, αν ο Τζίμιρο είναι σε καλή φάση να παίξει δεκάρι, θα άλλαζε όλη η εικόνα αυτή τη ομάδα, θα βλέπαμε κάτι διαφορετικό. Ο Τζίμιρο παίζει θέση του, κάτσε φίλε. Φίλε, ο Τζίμιρο είναι πιο πίσω. Εξάρι είναι. Καλά λέει ο κόκκινος. Άρα. Ο Τζίμιρο. Άρα πώς περιμένουμε να αλλάξει. Και τι να τον κάνω εγώ τον Τζίμιρο, εκεί έχω τον. Φίλε, το θέμα συγγνώμη λίγο. Ποιος θα ταΐσει τον Μπερμπάτοφ εκείνο. Εγώ προ... έχω τον κάτω. Εδώ πρέπει παιδί μου να αλλάξει το σύστημα της ομάδος. Να ξεκολλήσει από το 3-5-2. Να πάει στη σέντρα και στην πλάγια γραμμή, γιατί δεν κάνει δεν έχεις. Μπας και κάνει ο Μπερμπάτοφ κανένα γκολ. Γιατί αυτό πρέπει να αλλάξει. Δεν τον βολεύει τον Μπερμπάτοφ. Και δυστυχώς ο Μπερμπάτοφ περιμένει να ανέβει ο ΠΑΟΚ για να βάλει γκολ αυτός. Τον ΠΑΟΚ δεν τον ανεβάζει ο Μπερμπάτοφ. Να είσαι καλά, φίλε. Και θέλω 2 εκατομμύρια ευρώ εγώ. Να πάρω το center for μισή ώρα να το φορτώσω στο κουτί. Όχι, δεν το δέχομαι. Αν θέλετε να αποσύρετε το παλιό στο αυτοκίνητο εύκολα και γρήγορα.